Είμαι πολύ χαρούμενη και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να ανοίγω σήμερα αυτή την εκδήλωση. Για όλους εμάς εδώ στην Google είναι μια κορυφαία στιγμή που επιστεγάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας να ανοίξει νέες προοπτικές στην ψηφιακή και όχι μόνο ανάπτυξη της χώρας μας. With the promise of partnership. In my home country of Ireland, we have a lot of proverbs. But there is one old proverb that I think is very relevant here today. That proverb says, two shorten the road. So two together shorten the road. It is an expression of sincere partnership. That when we stand by one another, the journey seems so much shorter. Θερμά ευχαριστώ θερμά την Google, αγαπητή Peggy, για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όμως κυρίως για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια των διαδοχικών κρίσεων. Δεν έχω κρύψει από την πρώτη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας το όραμά μου για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα της πατρίδας μας και βασικός πυλώνας αυτού του εθνικού σχεδίου είναι το σχέδιό μας Ελλάδα 2.0. Είναι ενεργός πυρήνας του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας και με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι και η Google αλλά και πολλές επιχειρήσεις του κλάδου συντάσσονται προς αυτές τις κατευθύνσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την σημαντική απόφαση της Google να δημιουργήσει ένα cloud region στην Ελλάδα. Είναι μια δυναμική επένδυση η οποία μπορεί να εισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, όπως μας είπε και η ΑΝΤΕΡ, παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030 και το σημαντικότερο να δημιουργήσει κοντά στις 20.000 καλοπληρωμένες νέες θέσεις εργασίας. Είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων που δεν έμειναν στα λόγια, αλλά έγιναν πράξη τα τελευταία 3 χρόνια. Και την απόφασή σας να δημιουργήσετε στην πατρίδα μας 2 κέντρα αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη και την αηφορία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά καταρχήν προσανατολίζεστε να τα δρομολογήσετε στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Αλλά να σας συγχαρώ και για τη διαρκή σας στήριξη στην κοινωνία των πολιτών. Είναι σημαντικό ότι διαθέτετε 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια ανοιχτή πρόσκληση για νέες καινοτόμες δράσεις που θα δραστηριοποιηθούν σε κρίσιμους για την εθνική οικονομία αλλά και για την κοινωνική συνοχή τομείς.